Προσπαθεί ο Προοδευτικός Σύλλογος να είναι πάντοτε ζωντανός και να κάνει πράγματα που, θα ωφελεί, που ωφελούν την περιοχή και μάλιστα τελευταίες δράσεις και ιδέες που προσπαθούμε να υλοποιήσουμε είναι η συνέχιση της υφαντικής τέχνης, η οποία θέλουμε να την αναβιώσουμε και να γίνει συνέχεια στις νεότερες γυναίκες της περιοχής μας. Δυσκολευόμαστε λίγο να βρούμε αργαλιούς, δυσκολευόμαστε, έχουμε κάποιες δυσκολίες. Πιστεύω όμως θα προσπαθήσουμε και κάτι θα καταφέρουμε. Δεν είναι ακόμα, δεν μπορώ να σου πω συγκεκριμένα, γιατί δεν είναι εύκολα, καθόλου εύκολα. Αλλά κάποια στιγμή θα το μάθετε όταν είναι να ξεκινήσουμε και θα τα πούμε πάλι εκείνη την εποχή. Μεγάλη δράση επίσης που έχουμε αναλάβει είναι η υιοθεσία του θεάτρου στο Κουφονήσι. Αυτό είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο όνειρο που το εμπνεύστηκα και θεωρώ ότι θα είναι πολύ μεγάλη ιστορία για τον τόπο, εάν καταφέρουμε τουλάχιστον το φέρουμε στην επιφάνεια, να το αναδείξουμε και από εκεί και πέρα εκείνοι που είναι αρμόδιοι θα κάνουν ό,τι γίνεται. Ο Σύλλογος, όλο το Διοικητικό Συμβούλιο είναι, προσπαθεί όσο μπορούμε. Προσπαθήσαμε να έρθουμε σε επαφή με το διάζωμα, με την οργάνωση που έχει αναλάβει όλα τα θέατρα της χώρας. Έχουμε κάνει αρκετές επαφές. Έχει υποσχεθεί ο κύριος Μπένος, που είναι επικεφαλής της οργάνωσης διάζωμα, ότι θα κατεβεί στη Σιτία για να μας κάνει πιο από κοντά ενημέρωση, οργάνωση κλπ. Προσπαθούμε όσο μπορούμε και αυτό το θέμα να το φέρουμε όσο γίνεται πιο κοντά σε μια καλή λύση. Αυτά είναι η λειτουργία του μουσείου μας, η οποία είναι το κύριο, μπορώ να πω, η κυρία προσπάθειά μας. Να το έχουμε ανοιχτό, να το συντηρούμε, να το εμπλουτίζουμε βέβαια και εμπλουτίζεται. Αυτό είναι το καλό, ότι ο κόσμος πρέπει να το πίστεψε, μας εμπιστεύθηκε και το βλέπω κάθε μέρα να είναι πιο μεγάλο. Τουλάχιστον να συγκεντρώνομαι. Για να τα αναδείξουμε και να τα τακτοποιήσουμε δεν είναι τόσο απλό, αλλά τουλάχιστον τα συγκεντρώσουμε και κάποια στιγμή θα βρεθεί ο τρόπος να αναδειχθούν κιόλας.